Ο Ζαν Ζαξεμπέ, μπαμπάς του μικρού Νικολά, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. Μικρός ήθελε να γίνει πιανίστας τζαζ, αλλά στα 14 του εγκατέλειψε το σχολείο και λέγοντας ψέματα για την ηλικία του, κατατάχθηκε στο στρατό. Σύντομα βρήκε την κλίση του και άρχισε να δίνει με το κομμάτι σκίτσα σε καθημερινές εφημερίδες του Παρισιού. Η φιλία του με τον θρυλικό συγγραφέα και σεναριογράφο Ρενέ Γκοσινί, από την πένα του οποίου γεννήθηκαν ο Αστερίξ και οι ανυπότακτοι γαλάτες, έδωσε καρπούς όταν το 1959 δημιούργησαν μαζί τον μικρό Νικολά και τις ιστορίες του. Η δουλειά μου δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά προτιμούσα να αντιμετωπίζω τις ελλείψεις μου με ένα χαμόγελο αντί να αυτοεκτήρωμαι. Γεννημένος το 1932 κοντά στον Μπορντό, είχε μια δύσκολη παιδική ηλικία. Οι ιστορίες του Νικολά, έλεγε, έγιναν ο τρόπος να ξαναβιώσω τη θλίψη που υπέμεινα εγώ ενώ μεγάλωνα, φροντίζοντας όλα να αποκατασταθούν. Επί σειρά ετών εργάστηκε για το περιοδικό New Yorker, για το οποίο υπέγραψε εμβληματικά εξώφυλλα.